Ο πληθυσμός των μελισσών συνεχώς φθήνει στη Βρετανία. Αυτή η μέλισσα έχει τον αριθμό 820. Ανήκει σε μια ομάδα που παρακολουθείται από τους επιστήμονες του Λονδρέζικου Πανεπιστημίου Queen Mary και έχει ελευθερωθεί έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις της. Η Dilem Candy ανήκει στην επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί τις μέλισσες. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που έβαλε σε μια μέλισσα τον αριθμό 733. Μας εξηγεί πώς γίνεται. Παίρνω τη μέλισσα στο χέρι μου. Είναι μια μέλισσα μωρό. Παίρνω την οδοντογλυφίδα και βάζω την ετικέτα πάνω της και χρησιμοποιώ την super cola. Βάζω μια σταλιά πάνω στη μέλισσα. Φτάνει για να κολλήσω την ετικέτα. Οι μέλισσες συνεισφέρουν 778 εκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία, σύμφωνα με τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους οφείλεται στα εντομοκτώνα και στην αστικοποίηση της βρετανικής υπαίθρου. Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Lars Tsitka, μας εξηγεί πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους για όλες τις τροφές που καταναλώνουμε. Συμβάλλουν στο 1/3 των τροφών που τρώμε μέσω της γονιμοποίησης τους. Επικονιάζουν όλες τις οδειές που έχουν να κάνουν με τα λαχανικά και τις πατάτες. Εάν δεν τις είχαμε, θα έπρεπε τότε να τα γονιμοποιούμε εμείς. Είναι μια πολύ βαρετή και πανάκριβη δουλειά. Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο ζητά τη βοήθεια των Λονδρέζων για να μπορέσει να χαρτογραφήσει όλες τις περιοχές που συχνάζουν οι μέλισσες και να μπορέσει στη συνέχεια να δημιουργήσει και κάποιες καινούργιες. Μάλιστα, ζητά από όσους εντοπίσουν μέλισσες με αριθμό να βγάλουν μια φωτογραφία και να μπουν με αυτόν τον τρόπο σε έναν διαγωνισμό με δώρα 100 λιρών από το Amazon.